Θέλω λίγο από το θέμα της διάβρωσης στην ακτή Μαϊστράλη. Δεν αφορά μόνο την περιοχή εκεί στην Ιεράπετρα, αλλά και άλλες περιοχές όπως το Ρέθυμνο. Σίγουρα χρειάζεται παρεμβάσεις, σίγουρα χρειάζεται ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος όπως του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά σίγουρα χρειάζεται κατά κάποιο τρόπο και κατανόηση των δεδομένων από τους απλούς πολίτες. Έτσι δεν είναι? Να συνδράμουμε δηλαδή στο έργο των επιστημόνων. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα που υπογράφει ο Νίκος Κοσμαδάκης. Αν μπορούμε λίγο. Μαρία, να εστιάσουμε Νέα Κρήτη, σελίδα 16. Από την Αίγυπτο στην Κρήτη, αμοθύελα διερωτάται εδώ η εφημερίδα. Ετοιμότητα συνιστούν οι επιστήμονες από τον σταθμό ατμοσφαιρικών παρατηρήσεων στη Φινοκαλιά. Νέα Κρήτη, Νίκος Κοσμαδάκης. Θέλω να δώσουμε συνέχεια και να πάμε στην κυρία Μαρία Κανακίδου, την καθηγήτρια βέβαια και διευθύντρια Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας, κυρία Κανακίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε. Ακριβώς, σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το κατά πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο. Αυτή η αμοθύελα από την περιοχή της Αιγύπτου να κατευθυνθεί και να επηρεάσει την ατμόσφαιρα της Κρήτης. Στην περίοδο αυτή που ζούμε, τέλος πάντων, αυτόν τον καιρό, προφανώς όχι. Αυτό που το οποίο ήθελα βασικά και αυτό που πιστεύω ότι προσπαθεί να περάσει το μήνυμα αυτό είναι ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, γιατί υπάρχουν καιρικά φαινόμενα που μπορεί να μας φέρουν καταιγίδες σκόνης όπως το παρελθόν το 2018 το Μάρτιο. Αλλά δεν είναι η περίοδος αυτή στην οποία περιμένουμε ένα τέτοιο μεγάλο φαινόμενο. Οπότε αποκλείουμε λοιπόν το ενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε μία αμοθύελα, μία μεταφορά σκόνης σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αν καταλαβαίνω σωστά. Σε τόσο μεγάλο βαθμό θα έλεγα δεν περιμένουμε, γιατί συνήθως οι μεγάλες αμοθύελες έρχονται γύρω στον Μάρτιο-Απρίλιο και ξανά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην περιοχή μας. Τέτοια εποχή είναι λίγο πιο ανατολικά και γι' αυτό επηρέαξανε προφανώς και το Κάιρο και την Αίγυπτο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι γενικά υπάρχουν φαινόμενα αμοθύελας που μπορούν να μας επηρεάσουν στο μέλλον. Ναι. Αλλά κυρίως όχι αυτή την περίοδο. Όπως το 2018, αν δεν κάνω λάθος. 2018 είχαμε αυτό το μεγάλο φαινόμενο. Το 2018, αλλά ήταν μήνας Μάρτης και Απρίλης. Ήταν ακριβώς δηλαδή εκείνη την περίοδο. Στις ησημερίες ουσιαστικά εμφανίζονται τα φαινόμενα σκόνης στην περιοχή μας. Δείξατε και ανοίξατε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ετοιμότητα, που έχει να κάνει με την πρόγνωση, που έχει να κάνει με το μοντέλο παρατήρησης. Τι εξέλιξη έχουμε και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου να είμαστε έτοιμοι? Ωραία, ναι. Να σας πω εδώ πέρα, καταρχάς υπάρχουν πράγματα, η ατμοσφαιρική ρήπανση, επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση, έχει να κάνει, είναι πηγή ουσιαστικά για την κλιματική αλλαγή σε μεγάλο βαθμό, λόγω των θερμοκηπικών αερίων που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα. Απ' την άλλη μεριά επηρεάζει και την υγεία μας και προφανώς η σκόνη είναι ένα θέμα που επηρεάζει την υγεία μας. Υπάρχουν ρήποι στους οποίους μπορούμε να επιδράσουμε εμείς και να τους μειώσουμε. Όπως αυτοί που έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα, με τις καύσεις ουσιαστικά. Και υπάρχουν σωματιδιακοί ρήποι στους οποίους μπορούμε να περιορίσουμε εμείς ήδη και πρέπει να κάνουμε κάποιες δράσεις γι' αυτό. Και υπάρχουν και άλλοι ρήποι όπως είναι η ερημική σκόνη που δυστυχώς δεν μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα μας για να μην φυσήξει ο αέρας. Οπότε υποχρεωτικά εκεί πέρα πρέπει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, να μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή πρόβλεψη κατά κάποιο τρόπο αν γίνεται, σε πολύ μικροχρονικό διάστημα όμως, τι γίνεται σε επόμενες 2-3 μέρες, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη τι θα γίνει από τώρα για τον Ιούλιο. Ναι. Αλλά κάνοντας την πρόβλεψη αυτή, να πάρουμε κάποια μέτρα, ειδικά τα άτομα τα οποία έχουν προβλήματα αναπνευστικά ή είναι πιο ευπαθείς ομάδες, τέλος πάντων. Και ακριβώς πάνω σε αυτό έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα σχεδία από την Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο έρχεται να μετρήσει ουσιαστικά, μετράμε εδώ και ένα χρόνο περίπου, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Πανεπιστήμιο, στο κέντρο των Χανίων και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και στο σταθμό μας στο Φινοκαλιά, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Και μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται ουσιαστικά αυτό το μείγμα, το οποίο μπορεί καμιά φορά να είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία μας. Και στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτών, η Περιφέρεια Κρήτης θα χρηματοδοτήσει άμεσα και ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέψει να γνωστοποιηθούν με κατανοητό τρόπο σε όλο τον κόσμο
τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να μπορούν να δούνε αν η ποιότητα του αέρα είναι καλή, αν είναι κακή, αν υπάρχει κάποιο φαινόμενο σκόνης το οποίο πρέπει να προσέξουν κτλ. Οπότε εδώ πέρα για την περίπτωση της ερημικής σκόνης είναι η περίπτωση στην οποία λέμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε οι ίδιοι να δράσουμε περιοριστικά στη σκόνη, αλλά μπορούμε να δράσουμε περιοριστικά στα προβλήματα που μπορεί να μας δημιουργήσει η σκόνη στην υγεία μας. Μάλιστα, έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος όμως στο κομμάτι της εξέλιξης των μοντέλων και, και το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Είναι μία πρόοδος. Είναι και προφανώς και αυτή η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και η οποία θα τροφοδοτείται με τις μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς του προγράμματος σχεδία, θα έχει επίσης και κάποιες προβλέψεις για την μελλοντική σκόνη, τέλος πάντων τα μελλοντικά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά μην περιμένετε προβλέψεις μέχρι από τον Ιούνιο για τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις είναι 2-3 ημερών. Μέχρι εκεί μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή αξιόπιστες προβλέψεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Από τα μοντέλα, τα οποία προφανώς βοηθάνε. Εν αναμονή, λοιπόν, θα έχουμε να πούμε περισσότερα και το επόμενο διάστημα. Ξεκαθαρίσαμε το τοπίο αρκετά, μας δώσατε απαντήσεις. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κανακίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο ακόμα. Ναι. Να σχολιάσω απλώς ότι αυτές τις μέρες που είδαμε να υπάρχει σκόνη ναι. Τριγύρω μας, συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στα επιτρεπτά όρια για την υγεία μας. Στα ανεκτά όρια. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος τρομερός φόρτος σε σκόνη. Τη βλέπουμε όμως. Τη βλέπουμε, αλλά δεν επιβαρυνόμαστε. Δεν επιβαρυνόμαστε σημαντικά. Ναι. Σημαντικά. Γιατί και η πρώτη κουκίδα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, κυρία Κανακίδου.